το ζήτημα αφορά όλη την Ελλάδα. Δεν έχει ερωτηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση ως προς τα στρατόπεδα ποια θέση και άποψη έχει κατά το στάδιο που προηγήθηκε σαφώς της κατάρτισης αυτού του σχεδίου νόμου που είναι προς διαβούλευση. Έστω, τώρα που είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης, που ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου και τελειώνει στις 11 Απριλίου τη Δευτέρα, μικρό για μας χρονικό διάστημα, θα στείλουμε, για να μην λεχθεί ότι αδιαφορήσαμε και δεν στείλαμε, τη θέση και την άποψή μας σε ό,τι αφορά τα στρατόπεδα. Και κάνουμε έκκληση στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τα γενικά πολεοδομικά σχέδια των Δήμων, που είναι νομίμως συγκεκριμένα και δημοσιευμένα, και την θέση των Δήμων, και μιλώ και ειδικότερα αν θέλετε τώρα για την περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, της Θεσσαλονίκης γενικά, πρόκειται για 2.500 στρέμματα, ότι τα στρατόπεδα πρέπει να αποδοθούν στους Δήμους προς δημιουργία χρήσεων κοινής ωφέλειας και κοινωνικών υποδομών χάρη και για τις τοπικές κοινωνίες, χάρη των τοπικών κοινωνιών.